Κύριε Πρόεδρε, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, πιστεύοντας τη λαϊκή κυριαρχία και σεβόμενον τη λαϊκή βούληση, θα στηρίξει αυτή την νομοθετική ρύθμιση που έρχεται να επιλύσει το ζήτημα που ανέκυψε με την έδρα της Λεμεσού. Η άποψη του κινήματός μας είναι σαφής. Ο λαός στις εκλογές του Μαΐου του 2016 έδωσε στο κόμμα της αλληλεγγύης ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Από τα αποτελέσματα και την κατανομή που ακολούθησε, στον εν λόγω σχηματισμό αντιστοιχούν τρεις βουλευτικές έδρες, η μία εκ των οποίων στην επαρχία της Λεμεσού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ορισμένοι, εκμεταλλευόμενοι νομοθετικά κενά και προβάλλοντας διάφορα τεχνάσματα, προσπαθούν να λιώσουν τη λαϊκή ετοιμιγωρία, που για μας κάτι τέτοιο σημαίνει αυτόματα ότι καταργείται στην πράξη οι εκλογικές διαδικασίες. Από την άλλη, για να ακριβολογούμε, και επειδή εμείς δεν συνηθίζουμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την όλη κατάσταση φέρει και η πρόεδρος του κινήματος Αλληλεγγύη, η κυρία Θεοχάρους, η οποία προτίμησε να παραμείνει στην Ευρωβουλή, να κρατήσει την έδρα ενός άλλου κομματικού σχηματισμού, σύμφωνα με την ίδια με τον οποίο διαφωνεί, αντί να είναι εδώ και να καταλάβει την έδρα της στο Κυπριακό Κοινοβούλιο. Με αυτόν τον τρόπο εξαπάτησε τους ίδιους τους ψηφοφόρους της. Υφάρπαξε τις ψήφους τους και περιφρόνησε τη βούλησή τους. Για αυτήν την πολιτική πράξη, η κυρία Θεοχάρους παραμένει εκτεθειμένη στα μάτια της κοινής νόμης. Κρίνοντας όμως ότι υπό τις παρούσες συνθήκες το συμφέρον της κοινωνίας εξυπηρετεί καλύτερα με το να δοθεί ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση, αποφασίσαμε να στηρίξουμε την πρόταση που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας. Υπενθυμίζω προς όλους πως ο λαός μας περιμένει από τους επίσημους αντιπροσώπους του να ασχοληθούν και να επιλύσουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας και όχι να γίνονται συμμέτοχοι σε διάφορα πολιτικά παιχνίδια από όπου και να αυτά προέρχονται. Κύριε Πρόεδρε, επειδή θεωρούμε ότι αυτή η Βουλή εκπροσωπεί και μισό εκατομμύριο Έλληνες της Κύπρου, θέλω να αναφερθώ και σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που για μας είναι πολύ πιο σημαντικό από το ζήτημα της έδρας. Αναφέρομαι βεβαίως στις εξελίξεις γύρω από το εθνικό ζήτημα για την ονομασία των Σκοπίων. Κύριε Χρήστου, θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Θα σας διακόψω. Απλώς ακούστε με. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να γίνει συζήτηση ή να αναφερθείτε σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, αλλά όχι τώρα που συζητούμε το θέμα. Σας παρακαλώ, μπορεί να είναι επίκαιρο. Αξιοποιώ αλλά... το χρόνο μου, κύριε Πρόεδρε. Έχω τοποθετηθεί, κύριε Πρόεδρε, για το ζήτημα. Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί χρειάζεται να γίνει μια αναφορά. Αυτή η κυβέρνηση δήλωσε ότι στηρίζει την κυβέρνηση Τσίπρα στους χειρισμούς της όσον αφορά το Μακεδονικό και εμείς θέλουμε να δηλώσουμε ακριβώς την αντίθεσή μας. Με τον πλέον λοιπόν κατηγορηματικό τρόπο καταγγέλνουμε την νέα προδοσία που απεργάζεται η αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και θεωρούμε ότι το όνομα Μακεδονία δεν μπορεί να το διαπραγματεύεται κανένας. Ευχαριστώ, κύριε. Ούτε βόρεια, ούτε νέα, ούτε άνω. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική.